να τα βουντζάσει θέλει πάλι. Και να δείχνετε πως τάχα μου, εμουχτάρενα, κι ανάθεμα να μπίνει το γέμα μας. Αχ, το κύριε φυλακή, το στόμα τι μου, Θεέ μου, συγχώραμε. Να μου πεις εμένα, ενώ ο Θεός που μας επρόσεχε και εσύ πεθερκάσαμε μητάτη και εμέναν και σε έναν κόρη με ρόπι. Τέκλα μου, σας παρακαλώ, δηλαδή θέλω να πω ότι το κουτσομπολιόν έγκαμνει καλό σε κανένα. Ποιο κουτσομπολιό, παπά μου, θα με λαλώσω ότι μας κλέφτει και εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα σέρκα. Να πολεμήσουμε το κατεστημένο, σαν την περνά και ο δικός μας λώσεις στο συμβούλιο. Θα καταψηφίσουμε τους έξτρα φόρους. Κανεί πολέμους, κορή Ιαννού. Σκριά, εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι πρόκειται περί παρεξήγησης. Ποια παρεξήγηση, παπά μου? Παρεξήγηση ήταν που έγινα μουχτάριδες. Καλά σου λάλη, καλά σου λάλη. Ω, καλώς τη Μαρία μου, ξύπνησες, χώρη μου. Όχι, σαν εσένα που κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου. Παραγιά μου, έρκεψετε παλαιά. Εσκιά με ροπή, είσαι καλά? Προσπαθώ, κόρη μου. Έχεις τίποτε νέα από την κόρη μου την Άσπασου? Έχει μέρες να μου γράψει. Να σου πω την αλήθεια κι εγώ. Λαλείς να πάθει τίποτε? Παιμού, η Άσπασου εν καλά? Καλύτερα από εσάς, θα έλεγα. Μια χαρά είναι η Άσπασου, μεν αγχώνεσαι. Εσύ που το ξέρεις, παπά μου? Αρώτησε τα πεζούνια κι είπαν τούτο. Κόρη! Σταματήστε και πεινώ, α! Μανά, παιμού, ξέρεις που είναι ο άγγελος? Επιστρέψαμε πίσω στο στούντιο και τώρα θα ήθελα να συνδεθούμε μέσω Skype με μία αγαπημένη μας ηθοποιός. Μία ηθοποιός που την έχουμε γνωρίσει μέσα από τους δεκάδες ρόλους που έχει παίξει στο θέατρο και σε τηλεοπτικές σειρές. Μαζί μας η αγαπημένη μας ηθοποιός Λουκία Μουσουγιώτη. Λουκία μου, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά είμαι, σας χαιρετώ. Και εμείς σε χαιρετάμε από την όμορφη Λεμεσό. Λουκία μου, πού σε πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή, στο σπίτι είσαι, στη δουλειά, πού? Βασικά είμαι σε σπίτι μιας φίλης μου. Αχ, πολύ ωραία τα φιλάκια μας τότε. Λουκία μου, αυτό το διάστημα σε βλέπουμε να τρέχεις αρκετά πράγματα, τηλεόραση, σινεμά. Αλλά θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγο. Ειρήνη Πάση, μίλησε μας έτσι λίγο για αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά θα πάμε για τρίτη σεζόν και βασικά για μας είναι μεγάλη χαρά και ευτυχία, γιατί η σειρά μας έχει, ναι μεν, πολύ ανταπόκριση από τον κόσμο και με αγάπη μας μεταδίδουν μια απίστευτη αγάπη ο κόσμος και νιώθουμε και πάρα πολλά ευτυχισμένοι, γιατί να πάει τρίτη σειρά και είναι ευλογία για μας, ας πούμε, να έχουμε μια καλή δουλειά με καλούς ανθρώπους, με έναν ωραίο επιτελείο συνεργατών, και τούτο φκένει προς την τηλεόραση, γιατί μεγάλη χαρά να πιένεις κάπου, Άννα μου, και ιδίως σε μια δουλειά να είσαι με ανθρώπους τόσο, να είσαι μαζί τους τόσες πολλές ώρες και να περνάς ωραία και να φτιάξει έναν ωραίο αποτέλεσμα. Πολύ σωστά, και μετά από τόσο καιρό φαντάζομαι γίνατε όλοι έτσι μια πολύ όμορφη οικογένεια μεταξύ σας. Ναι. Και κρατούμε έτσι και φιλία, μια πολύ καλή φιλία και μετά τα γυρίσματα, ας πούμε. Σωστά. Πολύ αρκετοί σωστά. Από αυτούς. Ναι. Ναι. Και όχι το αρκετή που λέω, γιατί οι υπόλοιποι, εντάξει, έχουν τα οικογενειακά, αυτά δεν σημαίνει ότι έχουμε κάτι. Καθημερινότητα, ναι. Απλώς, ναι, σας ακούω καλά. Μ' ακούς, Λουκία μου, τώρα μ' ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον ήχο, παιδιά? Λοιπόν, Λουκία μου, τώρα μ' ακούς? Ναι, σε ακούω, αλλά ακούσε διπλή. Να προσπαθήσουμε να δούμε. Ωραία, θα το ρυθμίσουμε. Είναι θέμα έντασης, πιστεύω. Λουκία μου, να σε ρωτήσω λίγο. Υπάρχει έτσι μία πλοκή στο σενάριο αυτό, στην τηλεοπτική σειρά Ειρήνη Πάση. Είναι δύο οικογένειες οι οποίες μονίμως βρίσκονται έτσι σε διχασμό. Πιστεύεις, έτσι από προσωπική σου άποψη, κάποια στιγμή αυτές οι δύο οικογένειες θα βρουν γέφυρες επικοινωνίας? Στην πορεία, ναι, έχουν έτσι, αλλά συνήθως είναι αντίπαλες οικογένειες. Εκεί είναι και το ζουμί της υπόθεσης. Ότι... ναι.
Είμαστε σε αντιπαράθεση συνεχώς. Μα ακόμα και η Ανούσκα είναι σε αντιπαράθεση με τον αδερφό της. Ναι. Και με τον αδερφό της. Παρόλο εννοείται ότι είναι αδερφός της και κατά βάθος τον αγαπά και τον εκτιμά και εννοείται, είναι αδερφός της, αλλά είναι συνέχεια σε αντιπαράθεση. Ναι. Αυτό είναι το ωραίο του το ζουμί, ναι, ναι. Αυτό εντρικάρει γενικότερα και τους τηλεθεατές. Βέβαια, βέβαια. Πολύ ωραία. Να σας πω ότι με τη νέα σεζόν θα προσθεθούν ονόματα guest, πολύ γνωστά ονόματα. Ιστορίες επίσης θα είναι έτσι πολύ που θα αρέσουν στον κόσμο. Νομίζω ότι θα το διασκεδάσει ο κόσμος ακόμη περισσότερο από πέρσι. Ναι, ακόμη περισσότερο. Επίσης, Λουκία, με αυτό το διάστημα, ναι, σε βρίσκει στο θέατρο, στην Κυπριακή Κωμωδία, το, ναι, Κράτος του Τόφαλου. Ναι. Μίλησε μας έτσι λίγο για αυτή την κωμωδία. Λοιπόν, είμαι στο Σατυρικό Θέατρο, ανεβάζουμε το Κράτος του Τόφαλου, είναι μια κυπριακή κωμωδία του Μιχάλη του Πιτσιλίδη, ένα έργο που γράφτηκε τη δεκαετία του 60. Ναι. Παρόλα αυτά όμως είναι τόσο επίκαιρο, μα τόσο επίκαιρο στη σημερινή εποχή, που πραγματικά βγήκαμε πρεμιέρα πριν 2 Σαββατοκυριακά περίπου και η ανταπόκριση του κόσμου μετά που μιλούμε και ξέρω εγώ που έρχονται στα καμαρίνια λέει είναι σαν να γράφτηκε σήμερα. Είναι, διαδραματίζεται σε ένα μικρό χωριό, το Κλονάρι, είναι επαρχία Λεμεσού. Είναι 17 κάτοικοι και πες μου. Όχι, σε ακούμε. Λουκία μου, σε ακούμε, δεν σας ακούω καλά, παιδιά. Εμείς λοιπόν, ακούμε πολύ καλά. Και είναι ναι, περίπου 17. Είναι 17 κάτοικοι, οι οποίοι η κυβέρνηση τα αιτήματα που τους κάνουν στο χωριό δεν τα εγκρίνει η κυβέρνηση, δεν τους ακούει κανένας. Ναι. Και έτσι αποφασίζει ο άντρας μου, ο Τόφαλος, ο μουχτάρης του χωριού, να κάνει δικό του κράτος στο Κλονάρι με 17 κατοίκους. Και από τη στιγμή που διορίζει τους κατοίκους υπουργούς, από τη στιγμή που διορίζονται οι υπουργοί, βλέπουν το πρώτο τους αυτό είναι να κόψουν το μισθό τους. Η μόνη τους έννοια είναι πόσα λεφτά να πιάνουν. Δηλαδή από τη στιγμή που πιάνουν τη θέση, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι αυτό. Άρα είναι τόσο επίκαιρο. Είναι αλήθεια σου λέω και έχει πάρα πολύ γέλιο. Είναι μια πολύ ωραία σκηνοθεσία, πολύ ωραία σκηνοθεσία του Βασίλη του Μιχαήλ. Και παίζουν, η μουσική είναι του Σάβα Σάβα και τα τραγούδια της παράστασης τα τραγούδησε ο Μιχάλης ο Τερλικάς. Η σκηνογραφία είναι του Στέφανου του Αθενίτη και τα κοστούμια. Και οι ηθοποιοί είναι ο Σπύρος ο Γεωργίου που κάνει το Τόφαλο, ο Χάρης ο Πισίας, ο Ανδρέας ο Ρόζου, η Ιωάννα η Μαραγκού και ο Νικόλας ο Κιζουρίδης και υποφαινόμενοι. Ποιος θα ξέχασα κανέναν, όχι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτοί είμαστε. Πολύ ωραία. Λουκία μου, και μέχρι πότε θα πραγματοποιούνται οι παραστάσεις αυτές? Λοιπόν, θα παίζουμε μέχρι 28 του Μάη στο Σατυρικό Θέατρο. Είναι Σάββατο Κυριακή στις 8 η ώρα. Και θα καθίσουμε για ένα μήνα περίπου και μετά Ιούλιο μέχρι μέσα του Αυγούστου θα είμαστε σε φεστιβάλ, σε χωριά κλπ. Σε περιοδία. Σε όλη την Κύπρο. Σε όλη την, ναι, Κύπρο. Πολύ ωραία. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και θα έρθουμε και Λεμεσό. Και θα έρθουμε και Λεμεσό. Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες? Υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες ή ακόμη δεν είναι κάτι που όχι, μπορεί... ακόμη. Ναι. Όποτε έχω ημερομηνίες θα σας εννοείται, πω θα ξαναμιλήσουμε για να ενημερώσουμε και τους φίλους μας. Λουκία μου, τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω αλήθεια, με όλα αυτά που τρέχεις, ναι, τηλεόραση, θέατρο,
Υπάρχει χρόνος για τη Λουκία. Άννα μου, πολύς χρόνος. Υπάρχει, ε. Μπράβο. Χαίρομαι που τα ακούω. Πολύς χρόνος. Καθόμουν για αρκετό καιρό. Τα γυρίσματα τελειώσαν νομίζω Οκτώβρη. Μετά έκατσα για αρκετό χρονικό διάστημα. Μετά πήγα στο θέατρο Σκάλα. Τώρα είμαι στο σατυρικό. Αλλά ξέρεις, η δουλειά μας είναι μια δουλειά, θα την άκουσες. Όπως και η δική σου, όπως και η δική σας. Ναι. Είναι μια δουλειά ανασφαλής. Δεν ξέρεις. Και πολύ ψυχοφθόρα. Συνέχεια βρίσκεσαι, μονίμως βρίσκεσαι σε μια ανασφάλεια. Ναι. Επαγγελματική. Αυτό το λέω τελευταίως. Θα πω μια λαϊκή ρίση, έτσι. Στείλω άνεση. Πολύ σωστά. Λουκία μου... Γι' αυτό έχω αρκετό χρόνο. Έχω αρκετό χρόνο. Υπάρχει αρκετός χρόνος. Λουκία μου, υπήρξαν και για σένα, φαντάζομαι, όπως και για πολλούς καλλιτέχνες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε τραγουδιστές και γενικότερα, υπήρχαν κάποιες περιόδεις στη ζωή σου που δεν χτυπούσε το τηλέφωνο για δουλειά? Βέβαια. Και αυτό πώς το διαχειρίστηκες, δηλαδή και από επαγγελματικό και από οικονομικό, δηλαδή πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό και κατάφερες έτσι να μπορείς να συνεχίσεις χωρίς να σε πάρει από κάτω αυτό? Γιατί ένας καλλιτέχνης πάντα δημιουργεί, όταν του λείψει αυτό μαραζώνει, μαραίνεται. Κοίταξε, επειδή συνηθίσαμε, εγώ είμαι σχεδόν 35 χρόνια στο επάγγελμα. Συνηθίσαμε. Ναι. Και εντάξει, όσο και να το λες, όταν σου έρχεται πρέπει να το αντιμετωπίζεις με πολύ δύναμη και ιδίως στην εποχή που ζούμε τώρα. Ανέκαθεν, εντάξει, ο ηθοποιός. Υπήρχε και καλή εποχή που και άναμε καλά λεφτά. Εντάξει. Ναι. Αλλά πολύ παλιά, πολύ παλιά. Δηλαδή πριν 15 χρόνια και... ναι, τώρα πρέπει να το αντιμετωπίζεις με πολύ δύναμη. Διαφορετικά θα σε πάρει από κάτω. Και είμαστε και σε μια ηλικία τώρα που είναι δύσκολο να βρεις άλλη δουλειά. Εγώ λέω σε παιδιά που έρχονται τώρα να σπουδάσουν ηθοποιοί, σπουδάστε και κάτι άλλο, κάνετε κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα σπούδασε και ηθοποιός αν θέλεις. Ναι. Αλλά να έχεις δύο σπουδές. Ναι. Να μπορέσεις να κάνεις και κάτι άλλο στη δουλειά σου. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και αν σε πάρουν σε μια δουλειά, άντε να δουλέψεις ένα χρόνο, δύο χρόνια, άντε τρία χρόνια. Και άλλαξε και το σύστημα εντελώς. Δηλαδή τώρα με τα συμβόλαια μπορεί να είναι τρίμηνα, μπορεί να είναι δίμηνα. Ναι. Να έχεις δουλειά, αλλά μετά μπορεί να μην έχεις για άλλους μήνες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Και τώρα όσον αφορά τα νέα παιδιά, μιας και το ανέφερες, υπάρχει και πολύς ανταγωνισμός μεταξύ τους. Είναι πολλά τα παιδιά. Υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός και φαντάζομαι αυτό θα παίζει σημαντικό ρόλο και στον budget τους. Στο budget τι εννοείς το να... Δηλαδή, δηλαδή σε τηλεοπτικές σειρές ή γενικότερα... Είτε στο θέατρο, υπάρχουν τόσα πολλά νέα παιδιά που μπήκαν στο χώρο, υπάρχει τόσος ανταγωνισμός, που πιστεύω ότι και σε αυτό το κομμάτι θα υπάρχει έτσι κάποια εντός εισαγωγικών είδους, όχι εκμετάλλευση, αλλά... Εκμετάλλευση. Όχι ακριβώς, αλλά με την έννοια ότι... Εκμετάλλευση μπορώ να το πω. Ναι, γιατί αυτό εννοώ, ειδικά με τα νέα παιδιά. Ένας... Δεν είναι εκμετάλλευση ακριβώς, αλλά λόγω συνθήκων. Σωστά. Και λόγω λεφτών, ή λόγω χορηγιών, είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση, και μιλώ κυρίως στο θέατρο, θα τον πάρει, εντάξει, με το κατώτατο μισθό. Αλλά μην φανταστείς ότι και εμείς που είμαστε χρόνια παίρνουμε... Αυτό το διάστημα λες ότι δεν παίρνετε και... Παλαιότερα, όπως και για τους τραγουδιστές πιστεύω αυτό και το γνωρίζω εγώ γιατί μα το έχω καμία ζήσει. Σχέση, καμία σχέση. Καμία σχέση. Το τότε με το τώρα. Έπαιρνες μισθόν όπως έπαιρνες πριν χρόνια. Ναι, καμία σχέση.
καμία σχέση. Ναι. Απλώς παίρνεις ένα μισθό για να μπορέσεις να ζήσεις. Αυτό συντηρηθείς και να μπορείς να επιβιώσεις. Πολύ σωστά, Λουκία μου. Εγώ ξέρεις τι λέω τώρα πλέον. Τι εύχομαι, να έχουμε την υγειά μας και μια καλή δουλειά. Σωστά. Και να έχουμε δουλειά. Και να έχουμε δουλειά. Μια καλή δουλειά. Ναι. Πολύ σωστά. Αυτό λέω. Πολύ σωστά. Λουκία μου, έτσι ήθελα τώρα να μου πεις, επειδή δεν έχουμε και χρόνο όμως, ήθελα τόσα πολλά να πούμε, εύχομαι κάποια στιγμή να τα καταφέρουμε όμως. Ενάρθω μια ημέρα, ναι, απλώς σήμερα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθω και πάνω να βγούμε. Έχεις ανοιχτή πρόσκληση, οποιαδήποτε στιγμή θα ήταν χαρά μας να σε φιλοξενήσουμε στο στούντιό μας. Λουκία μου, θα ήθελα έτσι λίγο να σε ρωτήσω τώρα, έχεις κάνει πολλά σημαντικά στη ζωή σου επαγγελματική, η επαγγελματική σου πορεία γενικότερα μας έχει προσφέρει γενικότερα στο κυπριακό κοινό πολλές όμορφες στιγμές. Για σένα ποια περίοδος θεωρείς ότι ήταν σταθμός στη ζωή σου, ήταν έτσι ένα κομβικό σημείο στην επαγγελματική σου ζωή? Ναι, κοίτα, υπήρχαν διάφοροι σταθμοί έτσι που με στιγμάτισαν. Βασικά, αν ξεκινήσω από την αρχή, ήταν ο θείος ο Παπαδημήτρη. Ναι. Και το ζεύγος Παπαδημήτρη. Δημήτρης και Λένια Παπαδημήτρη, η οποία είχα δουλέψει, ήταν η αρχή μου στο θείασον τους. Και μιλάμε για τις καλές εποχές της επιθεώρησης. Έφτασα τις καλές εποχές της επιθεώρησης. Και δούλεψα με όλους αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς. Και από εκεί γνώρισα και τον σύζυγο μου, τον ναι. Αντρέα Ντομουσουλιώτη. Ναι. Δούλεψα με τον Παπα Μαρκίδη, με τον Μαύρο Μάτι, τη Δώρα την Κακουράτου, τον Ηράκλειν, τον Γεωργαλίν, τον Αντρέα τον Αργυρίδη, όλους αυτούς τους ηθοποιούς, τους καλούς της επιθεώρησης. Και όχι ναι. Μόνο. Και όχι μόνο. Και μετά ο μεγάλος σταθμός στη ζωή μου ήταν το Σατυρικό Θέατρο, που ήταν το δεύτερο μου σπίτι για πολλά χρόνια, η οποία τέλειωσα και εκεί τη σχολή του Βλαδίμηρου Καυκαρίδη. Ναι. Δραματική σχολή Βλαδίμηρου Καυκαρίδη. Ο δεύτερος σταθμός. Ναι, μιλώ θεατρικά, έτσι. Θεατρικά, ναι. Τηλεοπτικά. Για τηλεοπτικά έκανα καλές δουλειές. Αυτή βέβαια που έτσι ήταν... που θα έχω έτσι στα βάθη της καρδιάς μου ήταν το αυτό που έκανα την Καλογριά, πρε. Αχ, ξέχασα τον τίτλο. Εγώ ξέρεις έτσι... Για την αγάπη μας. Για την αγάπη. Α, ναι, βέβαια, το παρακολουθούσα. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά και το επεισόδιο του Κάρμα. Ήταν έτσι μια πολύ ναι. Συγκλονιστική... Ναι. Έκανα 3-4 επεισόδια του Κάρμα και βασικά ακόμα είμαι... Καλά, αυτό είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο που είναι χαρά και ευλογία για τον ηθοποιό να παίξει στο Κάρμα. Ναι. Πραγματικά νιώθω, φεύγω, κάνω ένα επεισόδιο για 3-4 μέρες, αλλά φεύγω τόσο γεμάτη σαν άνθρωπος. Ναι. Και εννοείται και σαν ηθοποιός, αλλά φεύγω γεμάτη σαν άνθρωπος. Είναι όλο το πακέτο και ξεκινά από τη Χριστιάνα βεβαίως και την Αστάζια, τη σκηνοθέτηδα. Ναι. Είναι πραγματικά οι κοπέλες κάνουν μια απίστευτη δουλειά γι' αυτόν και έχουν τόσο αγαπηθεί από όλους τους συναδέλφους. Πολύ γιατί ίσως. Αρκετοί συνάδελφοί μου έχουν κάνει εξαιρετικές ερμηνείες στο Κάρμα. Ναι. Και ηθοποιοί που δεν τους υπολογίζεις, έτσι, και έχουν κάνει εξαιρετικές ερμηνείες. Ναι. Πραγματικά στο Κάρμα είμαι... Εγώ παρακολουθούσα είμαι γενικότερα ανελιπώς τα επεισόδια στο Κάρμα. Και πραγματικά έτσι, επειδή σε μια ηθοποιός η οποία γενικότερα παρακολουθώ, εντυπωσιάστηκα έτσι με κάποιους συγκλονιστικούς χαρακτήρες που είχες υποδηθεί. Λουκία μου, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Μας τελείωσε ο χρόνος που ήσουν έτσι σήμερα μαζί μας έστω και από εδώ. Πραγματικά θα ήταν μεγάλη μου χαρά να σε φιλοξενήσω κοντά μας στο στούντιο μας, να έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα, να κάνουμε αναδρομή στο παρελθόν, να θυμηθούμε πολλά. Πραγματικά σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, πάνω απ' όλα υγεία.
Ευχαριστώ. Και καλές επιτυχίες. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα ακριβώς και καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ, Άννα μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Άννα μου, επίσης. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Και εγώ, και εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Λουκία μου. Γεια σας. Γεια σας. Εμείς, φίλοι μου, κάπου εδώ έχουμε φτάσει και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ραντεβού αύριο στις 2:30. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Φιλάκια!